Ο Δήμος Καβάλας και η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών διοργανώνουν δίμερο αφιέρωμα στον Λευτέρη Ξανθόπουλο που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ο πολυπράγμων Καβαλιώτης, δημιουργός, με την ξεχωριστή προσωπικότητα, έχει στο ενεργητικό του δεκάδες σπουδαία ντοκιμαντέρ με τα οποία ανίχνευσε και ανάδειξε αφανείς πτυχές της ανθρώπινης συνθήκης. Όταν ανέλαβα τη δίκη, όταν ξεκίνησα μάλλον όταν μετά τα αποτελέσματα των εκλογών όπου πλέον είχα εκλεγεί δήμαρχος και νομίζω ότι ήταν και 2 εβδομάδες μετά, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο και μου είπε ότι θέλει να σου μιλήσει ο Λευτέρης ο Ξανθόπουλος, που για να σου πω την αλήθεια εγώ ξαφνιάστηκα και εκεί ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι ένας δήμαρχος μπορεί να κάνει και να έρθει σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους, διότι μέχρι τότε δεν το είχα βιώσει. Είπαμε λοιπόν ότι το καλοκαίρι θα βρεθούμε. Θα ερχόταν στην Καβάλα για να βρεθούμε, για να συζητήσουμε κάποια πράγματα για το μέλλον. Δυστυχώς όμως αυτό που λένε ότι τα όνειρα των ανθρώπων, τα σχέδια των ανθρώπων τα βλέπουν οι θεοί και γελούν, κάπως έτσι συνέβη και εδώ. Δυστυχώς ο θάνατος του μας πρόλαβε και δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε. Όμως ο Λευτέρης, ο Ξανθόπουλος, είχε ένα σημαντικό έργο. Ήταν ένας μόνος σκηνοθέτης. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ασχολιόταν με την τέχνη του κινηματογράφου. Ήταν πάνω απ' όλα ένας ποιητής. Σαν ποιητή τον βλέπουμε μέσα αυτή την εκδήλωση, με όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητάς του. Ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω απ' όλα αυτό το οποίο έκανε ήταν να ζει ποιητικά ο ίδιος. Ένας άνθρωπος που δεν επιδίωξε την προβολή του, γι' αυτό και το έργο του θα έλεγα ότι δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένο και είναι μια αφορμή αυτή να καταλάβουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν να τον μάθουν. Είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο ποιητικό έργο. Βέβαια δεν έμεινε μόνο εκεί, σαν μια πολυσχεδής προσωπικότητα που ήταν ο ίδιος, επεκτάθηκε στην πεζογραφία. Έχει γράψει και 3 πεζογραφικά έργα. Όπως είπαμε, πρόκειται για ένα διήμερο. Η πρώτη μέρα, η Κυριακή, είναι αφαιρεμένο στο λογοτεχνικό έργο του Ξανθόπουλου. Η Δευτέρα είναι αφαιρεμένο στο σκηνοθετικό του έργο. Έτσι, η κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών αποφάσισε να προβάλλει την εμβληματική του ταινία «Καλή Πατρίδα, Σύντροφε», μια ταινία του 1986. Είναι ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ με θέμα το ελληνικό χωριό Μπελογιάννης στην Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας, κοντά στη Βουδαπέστη, που κτίστηκε το 1950 από Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες, πρώην αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού. Την εποχή που γύριζε την ταινία, περίπου 1.800 κάτοικοι με τα παιδιά τους ετοιμαζόταν να γυρίσουν στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια αναγκαστικής προσφυγιάς, που ήταν συνέπεια του εμφυλίου πολέμου. Μαζί τους έρχεται και το φέρετρο ενός παλιού συντρόφου και από εκεί είναι το «Καλή Πατρίδα, Σύντροφε».